Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε κοντά μας τον Νίκο Υποφάντη και τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Πριν δούμε, κύριε Χατζηθεοδοσίου, τις αλλαγές στο φόρο προστιθέμενης αξίας και πώς αυτό τι θα σημαίνει για την καθημερινότητά μας, θέλω ένα πρώτο γενικό σχόλιο για την πραγματική οικονομία. Πώς από εδώ και πέρα μπορούμε να τη σώσουμε, να το πούμε έτσι πολύ απλά, να πάρει πάλι μπροστά. Είναι φανερό ότι εμείς θέλαμε να υπάρξει συμφωνία, να μείνει η χώρα στην Ευρώπη, να είμαστε στο ευρώ. Και είναι ακόμη γνωστό σε όλους ότι τα μέτρα που υπάρχουν είναι πάρα πολύ σκληρά. Ήρθε η ώρα όμως να μιλήσουμε μια κυβέρνηση εθνική συνεννόηση, την ονομάζω, να δούμε ένα χρονοδιάγραμμα όπου θα κάτσουν να υπάρξει ένα σχέδιο ανάπτυξης, γιατί η πολιτικολογία δεν φέρνει τίποτα. Έχω την αίσθηση, κυρία Αντωνοπούλου, ότι ο λαός κουράστηκε την πολιτικολογία. Πρέπει να κάτσουμε να δούμε πώς οι επιχειρήσεις θα αντέξουν, πώς θα μπορέσουν να επιβιώσει αυτό που υπάρχει στην οικονομία και πώς θα του δώσουμε διαστάσεις μεγαλύτερες. Και επειδή αυτό δεν μπορεί να γίνει σε ένα-δύο μήνες, πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο 2-3 ετών. Άρα να έχουμε κυβέρνηση και είμαστε και εναντίον των εκλογών. Όχι να είμαστε κάθε λίγο και λιγάκι σε αυτές τις διαδικασίες. Και να δούμε πολύ σωστά πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί μια έντονη πολιτικολογία και λέω μόνο τούτο. Ναι. Για να πάνε τα 35 δισεκατομμύρια από τα σπίτια να φτάσουν στις τράπεζες, πρέπει να υπάρξει σταθερότητα. Και πρέπει να δείξει εμπιστοσύνη. Η κυβέρνηση. Ακριβώς. Ότι μπορεί το περιβάλλον αυτό να είναι πιο ασφαλές. Λοιπόν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί οι επιχειρήσεις έχουν λαβωθεί. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα αναλυτικά. Τώρα, Νίκο Υποφάντη, να δούμε τις αλλαγές, τις βασικότερες αλλαγές στο ΦΠΑ και πού υπάρχουν και προβλήματα. Καταρχήν, από την Δευτέρα θα δούμε το ΦΠΑ να αλλάζει. Έχει δοθεί ένα χρονικό περιθώριο και ο κ. Χατζηδοσίου μπορεί να το ξέρει ήδη από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο, γιατί υπήρχε ένα πανικό ότι πρέπει να αλλάξει σήμερα. Δεν είναι τόσο εύκολο να αλλάξει. Ναι, δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, τυποποιημένα τρόφιμα, μεταζήτηκε το κρέας από το 13% στο 23%. Υπηρεσίες εστίασης, εισιτήρια, μέσω μαζικής μεταφοράς, κόμιστρα ταξί, εισιτήρια τρένων, κτέλ, αεροπορικά, εσωτερικού, ακτοπλοϊκά, δίδακτρα ιδιωτικών φροντιστηρίων, άλλος ένας κλάδος που εκπροσωπεί ο κύριος Χατζηδοσίου, στο 23%. Δεν ήταν μηδενικό το ΦΠΑ και απαγορευόταν σε όλη την Ευρώπη. Αυτοκίνητα αναπήρων, κηδείες και κάποια άλλα είδη, όπως τα προφυλακτικά, ας πούμε, και κάποια άλλα σημαντικά τα οποία ανεβαίνουν για την καθημερινότητα των Ελλήνων. Αν μου επιτρέπεις, Εύα, βλέπουμε ότι για πρώτη φορά μπαίνει στα δίδακτρα ιδιωτικών φροντιστηρίων η μέση εκπαίδευση και ξένων γλωσσών ΦΠΑ 23%, κάτι που αντιβαίνει ενδεχομένως και τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Δεν ξέρω, ίσως θα υπάρχουν αντιδράσεις στο επόμενο διάστημα, ίσως θα πρέπει κάποιος να επικοινωνήσει με αυτούς τους ανθρώπους, με τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, με τα ιδιωτικά φροντιστήρια, για να δουν το πώς μπορεί να απαλληφθεί αυτή η πολύ μεγάλη, θα λέγαμε, αύξηση. Θα το δούμε. Τις επόμενες μέρες πάντως θα αναλάβει πρωτοβουλίες και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο και οι φροντιστές. Πολύ σύντομο σχόλιο για να κλείσουμε από τον κύριο Χατζηθεοδοσίου. Τα φροντιστήρια, όπως σωστά είπε κύριε Υποφάντη, στην Ευρώπη δεν έχουν ΦΠΑ. Εδώ μιλάμε για μια αύξηση 23%. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Θα σκεφτούν οι καταναλωτές πώς θα κάνουν φροντιστήρια έξω από τα φροντιστήρια, δηλαδή ιδιωτικά, με μαύρα χρήματα, άρα η οικονομία θα χάσει. Αυτό μπορώ να σας πω όμως το παράλογο. Μπήκε το ΦΠΑ το 23% στα φροντιστήρια και την ίδια στιγμή δεν έχουν ούτε τα ιδιωτικά σχολεία, ούτε τα κολέγια. Ένας παραλογισμός που φαίνεται μάλλον η κυβέρνηση ότι πρέπει το θέμα να το ξαναδεί, γιατί όλος αυτός ο κλάδος θα καταστραφεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο.